Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και πάλι από το Ζάπιο. Βρισκόμαστε εδώ με ένα μεγάλο πλήθος καλεσμένων για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι συζητάω στα Delphi Economic Forum τουλάχιστον τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Η διαφορά φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι προσωπικά εγώ δεν είμαι καθόλου απαισιόδοξος ή δεν έχω καθόλου δεύτερες σκέψεις για το πώς θα κινηθούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Είναι δηλαδή μια χρονιά στην οποία η αισιοδοξία μάλλον ξεχυλίζει και νομίζω ότι το ίδιο θα σας μεταφέρουν και οι περισσότεροι από τους συνομιλητές μας. Κυρίως διότι η χώρα έχει αντιμετωπίσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα και του χρέους, αλλά μάλλον και των κόκκινων δανείων, άρα το τραπεζικό σύστημα και οι διεθνείς αγορές είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια ανάπτυξη. Αυτό που απομένει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να έρθουν να φέρουν τα χρήματά τους εδώ και να αναπτύξουν πλήρως τις δραστηριότητες τους τα επόμενα χρόνια. Θα κάνουμε αυτή τη μεγάλη συζήτηση για το πώς να, ας πούμε, αναπυροδοτήσουμε τις επενδύσεις με ένα πλήθος, όπως σας είπα, πολύ εξειδικευμένων ομιλητών. Πρώτος από όλους, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Πέρα χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ο κύριος Νικός Μπακατσέλος είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Είναι εδώ με αυτή την ιδιότητα, όμως έχω την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα τα φώτα είναι όλα στραμμένα επάνω σας, όπως και στον υπουργό, διότι αυτό που συνέβη με την επαναλειτουργία ή μάλλον τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας του εργοστασίου της Πίτσος υπό τη νέα διοίκηση της Πυραμής, η οποία σας ανήκει, νομίζω ότι είναι η είδηση των ημερών και φαντάζομαι ότι θα πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαραγκός είναι πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, παραδοσιακά ένας μεγάλος εταίρος των ελληνικών επενδύσεων. Πάρα πολλές γερμανικές επιχειρήσεις έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα και πολύ μεγάλου μεγέθους. Καλησπέρα, κύριε Μαραγκέ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος είναι σύμβουλος senior advisor της Oaktree Capital Management, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα επίσης πια στην Ελλάδα και μάλλον και από την Ελλάδα δραστηριότητα και σε άλλες χώρες πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, λοιπόν. Ο κύριος Αντώνης Αχιλλεούδης είναι Group Managing Director της AXIA Ventures. Καλησπέρα, κύριε Αχιλλεούδη. Καλησπέρα. Θα συζητήσουμε μαζί προφανώς και για τις προβλέψεις που κάνετε, τις οποίες διαβάζω τακτικά και είναι μάλλον υπερβολικά θετικές, δηλαδή κοντά σε αυτό που μόλις προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ο κύριος Γιώργος Πολίτης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroxx Securities. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά από μένα. Θα χαιρετήσω τον έτερο προσκεκλημένο που βρίσκεται στην αίθουσα, τον κύριο Ιωάννη Αράπογλου. Είναι αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Copelouzos Group. Καλησπέρα. Μεγάλη παρουσία και εσείς και με φοβερές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Πολύ. Και έχουμε και δύο ακόμα ομιλητές οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία τους. Βλέπετε ότι ο κορονοϊός προφανώς έχει αλλάξει λίγο τον τρόπο με τον οποίο έτσι γίνονται τα πάνελς. Ούτως ή άλλως θα ήμασταν στους Δελφούς αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Έχουμε όμως μαζί μας την κυρία Κατερίνα Καρατζά. Είναι managing partner της Karatzas & Partners. Μεγάλο γραφείο, μεγάλο διηγορικό γραφείο. Καλησπέρα, κυρία Καρατζά. Καλησπέρα και από μένα. Τελευταίος, but not least, που θα λέγανε και στα χωριά μας, ο κύριος Ρικάρντο Λαμπίρις είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, γνωστός έτσι κι αλλιώς πολύ, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αρκετά μεγάλη δράση. Καλησπέρα, κύριε Λαμπίρη. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω σε όλους σας το χρόνο να κάνετε μια εισαγωγική τοποθέτηση. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι έχουμε ακόμα μία ώρα και δύο λεπτά, άρα θα παρακαλούσα για σύντομες τοποθετήσεις, ώστε να υπάρξει χρόνος στη συνέχεια για να ενθαρρύνω διάλογο μεταξύ σας, ώστε να συζητήσετε και πράγματα τα οποία πιθανόν να σας αφορούν. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον Υπουργό. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε 5 λεπτά. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση για άλλη μια φορά στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι πάντα μεγάλη τιμή να είμαι εδώ και σε μια ευνοϊκή συγκυρία. Και λέω ευνοϊκή, διαβάζω ακριβώς για να μην κάνω λάθος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι αρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Από ύφεση μείον 8,2 το 2020, προβλέπουν συν 4,1 για το 2021 και συν 6% για το 2022. Εφόσον αυτές οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν και θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, όχι για να επιβεβαιωθούν απλώς, αλλά για να τις ξεπεράσουμε, θέλω να θυμίσω εδώ απλώς παρενθετικά ότι πέρσι, τέτοια εποχή, οι αρνές προβλέψεις της Επιτροπής ήταν ότι η Ελλάδα θα είχε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη διψήφιο αριθμό και κάθε καινούργια πρόβλεψη πήγαινε σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο την ελληνική οικονομία, σε μια καλύτερη τελικά πρόβλεψη.
και οι καλύτεροι πρόσφυγες που φτάσανε ήταν χειρότεροι από αυτό που τελικώς είχαμε ως αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς. Άρα έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αν δουλέψουμε με εργατικότητα και αποφασιστικότητα στους ρυθμούς που το κάνουμε και με την διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει, θα πετύχουμε και ακόμα καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης για φέτος και ιδιαίτερα για του χρόνου. Και μια και αναφερθήκα στον κύριο Μπακατσέλο, η περίπτωση της συμφωνίας μεταξύ της BSH και της Πυραμίδος για την εξαγορά των μηχανημάτων, ώστε να γίνει εφικτή άμεσα μια εγκατάσταση γραμμής παραγωγής, όπου πλέον υπό την επωνυμία της Πυραμίδος θα παράγει τα σχετικά μηχανήματα, έχει μεγάλη σημασία για μας, όχι για το ύψος της επένδυσης, το οποίο είναι σχετικά μικρό, αλλά γιατί είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την αποβιομηχάνηση που είχε βιώσει τα τελευταία χρόνια και να αντιστρέψει σιγά-σιγά αυτή την πορεία. Ένας από τους κεντρικούς στόχους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν είναι μόνο η πρόοδό μας στους τομείς που παραδοσιακά πηγαίνουμε καλά, όπως παράδειγμα χάρη ο τουρισμός, αλλά θέλουμε να δώσουμε και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει βιομηχανική παραγωγή, ίσως όχι να γίνει φυσικά η πρώτη ευρωπαϊκή βιομηχανική δύναμη, αλλά όχι τελείως ασήμαντη όπως είμαστε τώρα. Θυμίζω ότι στο όχι πολύ μακρινό μας παρελθόν η Ελλάδα είχε μια πολύ αξιοπρεπή βιομηχανική παραγωγή. Να κάνω μια παρένθετη ερώτηση. Δουλεύουμε. Πώς πείσατε τον κύριο Μπακατσέλο ότι εκεί που θα επιλέξει να πάει το εργοστάσιο του δεν θα εμφανιστεί ένας καινούριος δήμαρχος, ο οποίος θα πει έξω οι βιομηχανίες από την περιοχή μου, φύγετε σας παρακαλώ. Καταρχάς δεν πείσαμε τον κύριο Μπακατσέλο. Ο Μπακατσέλος ήθελε να κάνει επένδυση διακαώσεων, να ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Φαντάζομαι σας ρώτησε όμως. Η παρέμβαση ήμασταν περισσότερο προς τη γερμανική πλευρά της BSH για να πιστεί να κάνει την παραχώρηση της γραμμής. Για να είμαι ειλικρινής, τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπακατσέλο. Κύριο Μπακατσέλο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και νομίζω ότι ξέρει, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να πω, ότι, και το λέω με μεγάλη γνώση και χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής ρητορικής, ζούμε σε μια νέα Ελλάδα. Αυτό που συνέβη με την περίπτωση της BSH και της Πίτσος των αρχών της δεκαετίας του 2010, όταν ένας Σιριζέος, τότε δήμαρχος Ελευσίνος, αντέστρεψε την απόβαση και έδιωξε την πραγματικότητα την εταιρεία, σήμερα δεν θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί? Διότι έχει αλλάξει η Ελλάδα. Αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου ευθέως, με ρωτάτε και με προκαλείτε και δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Διότι διαπεράσαμε την περίοδο του Τσίπρα, η οποία μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια, δεν αντιλέγω. Αλλά αν το δεις στην μακροχρόνια οπτική του, αυτά τα 100 δισεκατομμύρια μπορεί τελικώς να πάρουμε πίσω διπλά. Διότι το εμβόλιο κατά της αριστερής και ιδεολογικής ηγεμονίας που είχαν επί σειρά δεκαετιών και που έπειθαν τον κόμμα κατεβαίνει στον δρόμο κάθε φορά που λέγαμε ότι αυτό θα γίνει ιδιωτικό, όταν λέγαμε ότι είμαστε με την Αμερική και τη Δύση, όταν λέγαμε είμαστε με το Ισραήλ, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν ελληνικό λαό, αγαπητέ, κύριε Ζαχαρέ, που δεν με ρωτάει πια όπως το 2014 γιατί προδότη Γεωργιάδη ξεπουλά στο ελληνικό, γιατί αυτά μου λέγανε το 2014 όταν υπεστήριζαν την επένδυση στο ελληνικό. Τώρα πια μου λένε στον δρόμο γιατί έχει αργήσει και θα το έχει δώσει γρηγορότερα. Η αλλαγή τη χώρα είναι που έχει σημασία για του επενδυτέ. Δεν είναι ζήτημα απλώ αλλαγή πολιτικών σχετισμών. Γιατί οι πολιτικοί σχετισμοί είναι κάτι που σήμερα είναι Α, αύριο μπορεί να είναι Β. Είναι μικρό το σημείο εμπιστοσύνη που μπορεί να δώσει σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία για του επενδυτέ να ξέρουν είναι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει. Η Ελλάδα πια μπορεί να συζητάει για ξένες επενδύσεις και να τις καλωσορίζει, μπορεί να αντιδρά σε όποιον πάει να σταματήσει τις επενδύσεις ο ίδιος ο λαός όπως προηγουμένως στους δρόμους για τον άπαδο λόγο. Και το κυριότερο, και σε αυτό είμαι υπερήφανος για να μην καταχρώμε τον χρόνο, είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε έναν πρωθυπουργό που καταλαβαίνει από οικονομία και έχει φτιάξει μια ισχυρή ομάδα που το κύριό μας μέλημα είναι να βάλουμε μπρος την ελληνική οικονομία. Και δεν διστάζουμε γι' αυτό. Να ψηφίσουμε νόμους που μειώνουν τη γραφειοκρατία, να αφαιρέσουμε αρμοδιότητα από το δημόσιο τομέα και το τομέα στον ιδιωτικό τομέα, να ψηφίσουμε νόμους που θα κάνουν πιο εύκολη την επένδυση των διαφόρων επενδυτών στην Ελλάδα, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, να λύσουμε δηλαδή προβλήματα τα οποία ήταν για πάρα πολλά χρόνια η κόκκινη σημαία που έλεγε σε κάθε επενδυτή πριν έρθει στην Ελλάδα: αν πας εκεί θα μπλέξεις. Εμάς το βασικό πνεύμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλους, όχι μόνο τους ξένους επενδυτές και τους Έλληνες επενδυτές, όπως ο κ. Μπακατσέλος, σε κάθε πιθανό επενδυτή είναι ένα. Είμαστε εδώ, σεβόμαστε τα χρήματά σας και το χρόνο σας. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει η επένδυση σας πραγματικότητα και να κερδίσετε, με αυτό θα κλείσω, να κερδίσετε από την επένδυσή σας. Όταν θα έρθει κάποιος σε εμάς θα πει πρέπει να κάνουμε αυτά γιατί μόνο με αυτά κερδίζω, για εμάς να μας πει κερδίζω δεν είναι κακό πράγμα, είναι καλό πράγμα. Διότι αν επενδύσετε στην Ελλάδα και κερδίσει και βγει στο εξωτερικό και πει πήγα και κέρδισα, μετά θα έρθουν 10 επενδυτές γιατί θα θέλουν και αυτοί να κερδίσουν. Αυτή λοιπόν η νέα Ελλάδα, το νέο πνεύμα, η νέα νοοτροπία, η νέα ενέργεια που έχει η κυβέρνησή μας, πιστεύω είναι που οδηγεί σε εξαιρετικά θετικές προβλέψεις της Επιτροπής, των ξένων οίκων. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα είναι και περήφανος γι' αυτό,
ως μετέχουν στο οικονομικό επιτελείο της χώρας. Είναι η μόνη χώρα που αναβαθμίστηκε εν μέσω πανδημίας από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Standard & Poor's. Και βεβαίως αυτό δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίο, είναι αποτέλεσμα σκληρής και συλλογικής δουλειάς που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Και να πω κλείνοντας ότι πολλοί όσοι είναι εδώ σήμερα στο πάνελ και συμμετέχουν, είδαμε με τους οποίους έχουμε δουλεύει σκληρά μαζί, δουλεύουμε μαζί για να λύνουμε εμπόδια και να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Κύριε Μπακατσέλο, προφανώς αναλώθηκε πολλή ώρα από την τοποθέτηση του Υπουργού για την επένδυσή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Θα ήθελα όμως και τη δική σας τοποθέτηση. Έχετε 3 λεπτά, παρακαλώ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι έχουν προσφέρει θετικά σχόλια για αυτή την επένδυση, για τις ευχές που έχουμε λάβει. Είναι συγκλονιστικό για εμάς και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κάνουμε αυτή την επένδυση μια επιτυχία, περισσότερο, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει τροχιοδεικτικό χαρακτήρα. Την πρώτη συσκευή που θα παράξετε με το brand της Πυραμίδος θα έρθω να την αγοράσω και στα social media, στα οποία ξέρετε κάποιο ταλέντο, θα κάνω όσο μεγαλύτερη φασαρία μπορώ. Θέλει προσοχή, να ξέρετε, διότι υπήρχε η Siemens πριν εκεί, οπότε δεν πάντα μας διαφέρει καθόλου. Ξέρουν όλοι την τιμιότητά μας και εμείς πηγαίνουμε εκεί πέρα για να βοηθήσουμε η ελληνική βιομηχανία να πάρει μπρος. Σας είπα, ήμασταν Ερυθρία στα υπέρ των επενδύσεων. Κύριε Μπακατσέλο. Η αλήθεια είναι ότι η επένδυση, όπως είπε και ο Υπουργός, δεν είναι τόσο μεγάλη σαν αξία, αλλά νομίζω ότι σημειολογικά έχει τεράστια. Γιατί επαναφέρει, τουλάχιστον εγώ τη Δευτέρα που πήγα στη δουλειά μου, στο εργοστάσιο, είδα χαμόγελα, είδα περηφάνεια. Είδα ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι και εμείς μπορούμε. Δεν είναι τόσο μακριά αυτό το όνειρο. Και εμείς μπορούμε στην Ελλάδα να παράξουμε ένα προϊόν προς τιθέμενες αξίες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δώσει σε αυτή τη συμφωνία. Το μεγαλύτερο όφελος από την εξασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα. Τώρα, να τοποθετηθώ και λίγο για το θέμα. Παρακαλώ, που ήρθα. Ο τίτλος ήταν Respark. Νομίζω ότι περισσότερο είναι fuel. Οι Αμερικάνοι λένε όταν μια μηχανή δουλεύει με όλους τους κυλίνδρους, ρίξε καύσιμο. Άρα νομίζω ότι η ελληνική οικονομία είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι θέμα Respark, λοιπόν, είναι fueling. Είναι αδιαφυσβήτητο πως για πολλούς λόγους υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Το ζούμε εμείς καθημερινά στο επιμελητήριο από αμερικανικές εταιρείες. Είναι τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τα πολιτικά χαρακτηριστικά και η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την κάνουν αρκετά ελκυστική. Αυτό όμως ήταν, είναι και θα είναι έτσι. Σημασία έχει τι κάνουμε με αυτό που μας δίνεται. Πώς δηλαδή χρησιμοποιούμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε σαν θέση, σαν χώρα. Στο επιμελητήριο πάντα λέγαμε πως πέρα από τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, συζητήσαμε χθες στην Διεθνή Τράπεζα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τη μείωση της φορολογίας, τη μείωση του φόρου στα μερίσματα, την επιτάχυνση επιστροφής του ΦΠΑ, τις σχέσεις ανάμεσα στα Υπουργεία, την ψηφιοποίηση του κράτους, τη διευκόλυνση, όλα αυτά είναι τα ποσοτικά. Υπάρχουν όμως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Είναι αυτό που είπε πριν ο Υπουργός. Δηλαδή το ότι και το βλέπουμε αυτό να επιστρέφει πίσω σε εμάς μέσω του ενδιαφέροντος των Αμερικανικών εταιριών, το οποίο είναι συγκεκριμένο, είναι απτό, γιατί οι Αμερικανικές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Και ετοιμάζονται να επενδύσουν και πολύ περισσότερα. Ασφαλώς. Κοιτάξτε τώρα τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες είναι όλες συνυφασμένες με τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για το ελληνικό. Στο ελληνικό συμμετέχει η Αμερικανική εταιρεία. Data center, 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην τελική αξία, Microsoft. Το οποίο όχι μόνο είναι μεγάλο ποσό σαν επένδυση, αλλά αλλάζει και την οτροπία μας, το σκεπτικό μας για το πού και πώς μπορούμε να κάνουμε δουλειές. Μας πήγε ο κύριος Λαμπίρης στη συνέχεια για το ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τα ναυπηγεία στα οποία θέλουν να έχουν. Και πολλές άλλες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι το ίδιο διάσημες, αλλά παράγουν φοβερά προϊόντα. Πρόσφατα έμαθα για μια εταιρεία η οποία παράγει ηλεκτρικούς φορτιστές στην Ελευσίνα. Και είναι πραγματικά μια μεγάλη και σοβαρή εταιρεία, αμερικανική, η οποία παράγει ηλεκτρικούς φορτιστές. Δεν έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά παράγουμε ήδη φορτιστές. Δηλαδή για την Blink. Ακριβώς. Ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εταιρείες, και όπως υπάρχουν και επενδύσεις και κεφαλαιοχικές, οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν το ίδιο προφίλ. Λοιπόν,
Άρα ξαναγυρίζω πίσω εκείνο που έλεγα. Και καταλήξτε, παρακαλώ. Η αλλαγή της νοοτροπίας. Είναι το ότι το ελληνικό κράτος ξαφνικά επανασυστήνεται με ένα σοβαρό και αξιόπιστο πρόσωπο. Και ένα πυλώνα σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αυτό τουλάχιστον τους Αμερικανούς σχολητεύει. Ξέρουν ότι εδώ θα έχουν ένα συνομιλητή ο οποίος θα συνεχίσει από εκεί πέρα που ξεκίνησε. Και αυτή η συνέχεια είναι που προκαλεί την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι η βάση για την επιχειρηματικότητα. Είναι η βάση για τις επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπακατσέλε. Πάω στον ανταγωνιστή τώρα. Αστειευόμενος το λέω, διότι οι γερμανικές επιχειρήσεις ήδη έχουν μια δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά και φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, έχετε επίσης 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όχι ανταγωνιστή. Θεωρώ ότι όλοι μαζί δουλεύουμε, φυσικά, συσσαγωγικά ανταγωνιστή, όλοι μαζί δουλεύουμε για το καλό της Ελλάδος και να αξιοποιήσουμε πραγματικά αυτή τη μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται. Το προφίλ έχει αλλάξει. Έχει αναγνωριστεί από το εξωτερικό και ειδικότερα από τη Γερμανία. Η Γερμανία, το φορτίο το οποίο έχει το επιμελητήριο είναι βαρύ. Ο λόγος είναι ότι η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος επενδυτικός εταίρος της Ελλάδος επί σειρά ετών. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το μερίδιο των άμεσων επενδύσεων της Γερμανίας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 20,5%. Επίσης, μιλάμε για νούμερα πολύ μεγάλα. Οι καθαρές άμεσες επενδύσεις ξεπέρασαν τα 8 δις την περίοδο 2001-2019. Και εκτός των επενδύσεων, πρέπει να δούμε και το κομμάτι του εξαγωγικού, το οποίο υποστηρίζουμε σαν επιμελητήριο, το οποίο είχε μάλιστα αύξηση το 2021 του 2019 κατά 4%. Και ταυτόχρονα και οι Γερμανοί είναι στον άλλο τομέα, τον τουριστικό, η νούμερο ένα στις αφήξεις και εις πράξεις, με αναλογίες οι οποίες είναι στις τάξεις το 12 και 16% αντίστοιχα. Άρα μιλάμε σχέσεις οικονομικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και εμείς σαν επιμελητήριο, με μια δομή την οποία έχουμε εδώ και 95 χρόνια στην Ελλάδα, με γραφεία Αθήνα Θεσσαλονίκη, πάνω από 900 μέλη και κυρίως το δίκτυο το οποίο παγκοσμίως υπάρχει με 140 γραφεία διμερών επιμελητηρίων παγκοσμίως, αξιοποιούμε τις υπηρεσίες και το networking αυτό. Τι κάνουμε εμείς και τι κάναμε για να δυναμώσουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι τομείς καταρχάς που ενδιαφέρουν τους Γερμανούς είναι ενέργεια, R&D καινοτομία, παραγωγή φαρμάκων, αγροδιατροφή, τουρισμός, logistics, υποδομές και real estate. Περίπου τα πάντα, δηλαδή. Ορίστε. Περίπου τα πάντα. Αυτό είναι, θα έλεγα, αυτή η κεντρική τομή που ενδιαφέρονται. Εμείς ξεκινήσαμε με την πρωτοβουλία, η οποία ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός μας με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και υλοποιήσαμε λίγο πριν τον COVID, τον Μάρτιο του 2020, με τη στενή συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργού κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο φόρουμ στο Βερολίνο, όπου ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι η Γερμανία πλέον εμπιστεύεται την Ελλάδα. Μάλιστα. Και έρχεται να κάνει νέες επενδύσεις. Επί σειρά, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια του COVID, συνεχίσαμε να κάνουμε δράσεις με την Ελληνογερμανική ημέρα για την οικονομία, round tables τα οποία είχαν σχέση με καινοτομία στην υγεία, με την κυκλική οικονομία, με ελληνικό-γερμανικό φόρουμ τροφίμων, με επιχειρηματικές αποστολές, webinars κτλ. Τι έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα? Πρόσφατες επενδύσεις. Και καταλήξτε με αυτό. Είναι η συμφωνία στρατηγική μεταξύ WRE και ΔΕΗ στο κομμάτι των ΑΠΕ. Είναι η υλοποίηση των επενδύσεων της Fraport στα ελληνικά αεροδρόμια. Μια νέα πλέον εικόνα. Την οποία έχουν δει και οι πολίτες, έχετε δει. Βεβαίως, το βλέπουμε πλέον. Το τριετές επενδυτικό πλάνο της Lidl της τάξης των 350 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες μονάδες παραγωγής της Beringer στο κομμάτι των τομέα των φαρμάκων και δύο πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις στα Ιωάννινα από την TeamViewer και την BI στο κομμάτι των υπηρεσιών, όπου έχουν πλέον εκεί την έδρα του R&D και της καινοτομίας. Που ήταν και παράδοξο και ότι πήγαν στην επαρχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή είναι η νέα νοοτροπία της Γερμανίας, όχι μόνο στο κέντρο, και πρέπει να αναπτύξουμε την επαρχία για να είμαστε επιτυχημένοι. Μάλιστα. Και η Mercedes, η οποία το Taxi Beat, το έχει πλέον μετατρέψει σε ένα κέντρο καινοτομίας παγκόσμιο, το οποίο θα μετονομαστεί σε Orbit. Αυτά είναι αυτά τα οποία ήδη έχουν υλοποιηθεί. Αργότερα στη συζήτηση θα αναφέρω και αυτά τα οποία είναι προς υλοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά έτσι κι αλλιώς είχα στο μυαλό. Κύριε Δευτερόλεπτα, μόνο να πω. Ήταν αδικία το θέμα των επενδύσεων των Γερμανικών στην Ελλάδα να χαρακτηριστεί μόνο από την περίπτωση BSH. Να πω ότι όλη αυτή την περίοδο έχουν γίνει πολύ μεγάλες γερμανικές επενδύσεις. Θα ξεχώριζαν την RWE και τη ΔΕΗ σε ύψη επένδυση, μιλάμε για επένδυση της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια της απολυντοποίησεως, που δείχνει ότι το γερμανικό ενδιαφέρον για επένδυση παραμένει υψηλό. Το λέω γιατί καμιά φορά social media με όλα γράφω ότι υπάρχει αντιστροφή της πραγματικότητας.
Όχι, σε κάθε περίπτωση έτσι κι αλλιώς δίνει δουλειές σε μια περιοχή όπου λόγω της απολιγνητοποίησης οι πολίτες είναι ανάστατοι, γιατί φαντάζονται δεν θα έχουν πού να δουλέψουν. Θέλω να πάω στον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο από την Oaktree. Έχετε κάνει πραγματικά μια τρομερή διείσδυση στην ελληνική αγορά. Αναπτύσσετε συνεχώς διάφορα projects. Θα ήθελα να μου πείτε εάν τώρα βλέπετε κάτι διαφορετικό, γιατί το κάνατε και πριν, το κάνατε και τότε που θεωρητικά δεν είχαμε καλό επενδυτικό περιβάλλον. Θα αλλάξει κάτι, πρέπει να προσδοκούμε κάτι. Παρακαλώ, έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και αυτή ακριβώς είναι και η τοποθέτησή μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια μικρή αναδρομή από αυτά που βλέπαμε, ξεκινώντας από το 2012, όταν αρχίσαμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, και να τοποθετηθώ για το σήμερα και για το αύριο. Κοιτώντας λοιπόν πίσω, από το 2012 μέχρι και σήμερα, αυτό που βλέπω είναι μια ελληνική οικονομία που έχει διανύσει μια πολύ σημαντική διαδρομή. Βρίσκεται πλέον, και παρά το πλήγμα του κορονοϊού, το προσωρινό, στις αρχές ενός ενάρετου κύκλου και έχει αφήσει πίσω της ξεκάθαρα μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε μια σειρά από οικονομικούς δείκτες, ανάμεσα σε αυτούς και ήδη στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι ζωές ξένων κεφαλαίων, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται διαρκώς στην Ελλάδα. Έφτασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και είναι η μεγαλύτερη τέτοια επίδοση από το 2006. Ωστόσο, αυτό που εμείς είχαμε παρατηρήσει μέχρι τώρα και αφορά την ιστορία, είναι ότι οι ξένες επενδύσεις ακόμα παραμένουν σε χαμηλό συγκριτικά επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το συνολικό τους απόθεμα αποτελεί περίπου το 20% του ελληνικού ΑΕΠ, έναντι πάνω από 50% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, οι επενδύσεις είχαν επικεντρωθεί ιστορικά σε κάποιους μόνο τομείς ελληνικής οικονομίας, όπως είχαμε επενδύσει και εμείς, στον τουρισμό ή και στις υποδομές. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ποσοστό ιστορικά, της τάξης του 50%, πήγαινε στη δημιουργία χαμηλής προστιθέμενης αξίας ενεργειών, όπως είναι τα γραφεία πωλήσεων, έναντι έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγικές δραστηριότητες. Μισό λεπτό. Τώρα που το λέτε αυτό, δηλαδή, σκοπεύετε να αλλάξετε τον προσανατολισμό σας και να επενδύσετε και σε άλλους κλάδους? Θα επανέλθω. Γιατί είστε συνυφασμένοι με τον τουρισμό. Ναι, ναι. Γενικά, εμείς είμαστε αυτό που λέμε generalists, γενικοί επενδυτές. Κινούμαστε από την ευκαιρία και όχι από τον συγκεκριμένο προσανατολισμό που έχουμε κυνηγώντας συγκεκριμένους κλάδους. Άρα, κοιτάμε την ευκαιρία όπως μας έρχεται. Κυρίως από μάνατζερς, επιχειρηματίες και προσπαθούμε να αντιδρούμε. Έτσι κάναμε στον τουρισμό. Έτσι κάναμε στον τουρισμό. Ξεκινήσαμε μία επένδυση το 2013 ως λίγη τολμηρή και πλέον αυτό είναι ένα business που έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας, έχει φτάσει στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία για ακόμα περαιτέρω ενέργειες. Τέλος πάντων, για να επανέλθω στην τοποθέτησή μου. Άρα, μέχρι τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι οι ξένες επενδύσεις δεν είχαν οδηγήσει το επίπεδο, αλλά και το είδος δεν είχαν οδηγήσει σε ωφέλη μεγάλης κλίμακας για την ελληνική οικονομία. Θεωρώ όμως ότι τα 72 δισεκατομμύρια ευρώ που θα εισρεύσουν τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, μαζί και μία σειρά διαρθρωτικών ενεργειών που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, ότι αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και το θεωρώ αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις και ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, που είναι και το ζητούμενο. Φυσικά, χρειάζεται σωστή διαχείριση και επιλεκτική κατανομή, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ωφέλους για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά, θα αναφέρω ότι πιστεύω ότι, όπως υπόθηκε και από τους άλλους ομιλητές, ότι η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερο και να προωθήσει τα κέντρα καινοτομίας, εκμεταλλευόμενη το υψηλό ανθρώπινο, την υψηλή ποιότητα σε ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και εκμεταλλευόμενη κάποια πρόσφατα έργα από μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft, η Tesla και η Pfizer που έχουν ήδη ξεκινήσει και δημιουργούν network effects για άλλες να ακολουθήσουν. Θεωρώ ότι η χώρα επίσης διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, τα τρόφιμα, η γεωργία, όπως συζητάγαμε και πριν την Ολυμπία. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθεί η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ακόμα ίσως οι περισσότεροι επενδυτές δεν αγγίζουν. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προωθητικές ενέργειες για τις εξαγωγές τους, πρόσβαση σε κεφάλαια και θα έλεγα ακόμα και κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι κι αλλιώς και το υπόβαθρο του RRF που θα μας το αυτό, εξηγήσει. Αυτό, ώστε να δημιουργηθεί ένα κρίσιμο μέγεθος και να προσελκυθούν περισσότεροι επενδυτές. Τέλος, για τις τράπεζες, οι οποίες πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες στηρίξαν την οικονομία, θέλω να πω ότι πρέπει πλέον να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η πρόσβαση σε κεφάλαια, σε περισσότερους κλάδους, περισσότερες επιχειρήσεις και στους πολίτες, γιατί η χρηματοδότηση ακόμα παραμένει σε ακριβά επίπεδα και σε κόστος και σε όρους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνοψίζοντας, και ξέρω ότι
Πρέπει να κλείσω. Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η χώρα έχει διανύσει, έχει κάνει πολύ σημαντική πρόοδο και έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία για σημαντική ανάπτυξη. Εμείς επενδύουμε ακατάπαυστα από το 2012 πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε στις δύσκολες εποχές, όπως είπατε, έχουμε βοηθήσει να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και έχουμε, θεωρώ, ένα θετικό αποτύπωμα στο ελληνικό ΑΕΠ. Η διάθεσή μου για επενδύσεις από εδώ και πέρα είναι αμείωτη και ισχυρή. Επενδύσαμε στις δύσκολες εποχές και συνεχίζουμε να επενδύουμε τώρα που η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Ανυπομονώ προσωπικά να στηρίξουμε περισσότερες επιχειρήσεις και νέους μάνατζερς σε αυτό το νέο ενάρετο κύκλο της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς οι τράπεζες τις οποίες αναφέρατε. Και Ζαχάρη, έχουν φέρει τόσα δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Δώσω δύο λεπτά ακόμα, να δει και ότι είναι τόσα δισεκατομμύρια. Δεν δίνω τα λεπτά ανάλογα με τα δισεκατομμύρια που φέραν. Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να έχει μονοπολίσει το χρόνο να μιλάει μόνο του. Όχι, καθόλου. Ευχαριστώ πολύ και είναι η τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε τόσους εκλεκτούς καλεσμένους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Θέλω να πάω στον κύριο Αχιλλεούδη τώρα. Έχω την αίσθηση ότι εσείς θα έπρεπε να είστε ο πρώτος που θα μας υποδείξετε τι γίνεται, διότι το χρηματιστήριο είναι ένας πολύ πρόδρομος τρόπος για να δει κανείς τα μελούμενα, τι θα συμβεί, φαντάζομαι μαζί με τον κύριο Πολίτη. Όμως υπήρξε ένα περίεργο, πάρα πολύ περίεργο σκηνικό που διαμορφώθηκε στο χρηματιστήριο. Την ώρα που είχαμε πραγματικά τεράστια άνοδο, και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κοιτούσαν προς το χρηματιστήριο. Αντίθετα, όταν είχαμε τις τεράστιες πτώσεις, όλοι ασχολούνταν με το χρηματιστήριο. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί είχαμε τεράστια άνοδο τους τελευταίους μήνες, ειδικά σε επιχειρήσεις, ανέφερε τη ΔΕΗ ο Υπουργός, έχει πάει 8 φορές πάνω η μετοχή. Για αναφορά όσον αφορά ότι κανένας δεν βλέπει το χρηματιστήριο, δεν είμαι σίγουρος σε ποιους αναφέρεστε. Απλώς το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μικρό. Το market capitalization έχει μειωθεί. Οι τράπεζες είναι βασικά components, ας πούμε, του χρηματιστηρίου. Και αυτή τη στιγμή ξαναζωντανεύουν, προπάντων μετά την αύξηση της πυρεώς που ήταν ένα critical event, ας πούμε, για ξένους επενδυτές. Αβίαστα κιόλας. Ναι. Τώρα, εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο περισσότερο στο τι γίνεται, αυτό το transformation της Ελλάδας, που βασικά νομίζω όλοι έχουν παρακαλώ μιλήσει, αλλά και ο κύριος Γεωργιάδης βασικά έχει μιλήσει για μια καινούργια Ελλάδα, που βασικά η απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια είναι ότι η Γερμανία εμπιστεύεται την Ελλάδα. Αυτό που ακούσαμε τώρα πριν λίγο. Με αυτή την εμπιστοσύνη έρχονται επενδυτές, στρατηγικοί και θεσμικοί, που βασικά αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά έχουμε, για παράδειγμα, η Oaktree του κ. Σπυρόπουλου επένδυσε σε κλάδους όπως είναι ξενοδοχεία, τουρισμός, νοσοκομεία, που βασικά ήταν τα πιο προβληματικά. Δηλαδή και με πολλά δάνεια, αλλά ήταν μια επιχείρηση που ήταν πολύ μικρή. Αυτή τη στιγμή γίνεται πιο θεσμική, πιο institutionalized, με κεφάλαια που μπορούν πραγματικά να κάνουν διαφορά. Δηλαδή, να δημιουργήσεις ένα globally competitive sector στην Ελλάδα. Άρα, η Ελλάδα δεν είναι μόνο για τον ήλιο, τα φρούτα της και τις αιγαίες, αλλά έχουμε επιτέλους, σε mainstream, ας πούμε, industries, με κεφάλαια και σωστό management και governance, την ευκαιρία να γίνουμε pioneers globally. Στον τουρισμό, για παράδειγμα, μία από τις εταιρείες που είναι επενδυμένη, η Oaktree, όπως είπατε εσείς, κύριε Ζαχάρο, επενδύει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα υπάρχουν οι θεσμικοί και οι στρατηγικοί επενδυτές, όπως είναι η Pfizer, η Microsoft, που έρχονται στη χώρα, που φέρνουν liquidity και είναι αυτό που χρειάζεται. Όμως υπάρχουν και τα μέτρα στήριξης που η κυβέρνηση έχει κάνει negotiate, τα 72 δις, που αυτά μπορούν ριζικά και μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν ένα σχεδιασμό για μια καινούργια Ελλάδα στην πραγματικότητα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή το short-term liquidity από τράπεζες, από επενδυτές, από στρατηγικούς, αλλά υπάρχει και το στρατηγικό σχεδιασμός που από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή, και εμείς το πιστεύουμε, μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα 5 και 10 χρόνια μια καινούργια Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει πάρα πολύ. Άρα βλέπουμε το short term, ας πούμε, upside που μπορεί να υπάρχει για το χρηματιστήριο ή για την οικονομία, είναι όλο το liquidity και οι επενδύσεις που θα γίνουν μέσα στον επόμενο 1, 2, 5 χρόνια. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, θα δημιουργήσει
ένα economic boom, επειδή η Ελλάδα είναι εντελώς undersupplied. Δηλαδή είναι μια χώρα που για 10 χρόνια δεν έχει δει λεφτά. Ούτε από τράπεζες, ούτε από επενδυτές. Είναι στερημένη. Ό,τι χρειάζεσαι πρέπει να περιμένεις ένα μήνα να το φέρουν από τη Γερμανία ή από την Ιταλία για να σου φτιάξουν το αυτοκίνητο ή κάτι στο σπίτι. Αυτό αλλάζει. Δηλαδή το να δημιουργήσεις ένα οικονομικό demand σημαίνει ότι αν φέρεις equipment ή supplies, ξέρεις ότι θα γίνουν... Μάλιστα. Θα υπάρχει ζήτηση για να ικανοποιηθεί αυτό το supply. So, το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα economic boom που μπορεί να είναι και double digit, δηλαδή από τον Ιούνιο φέτος μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δούμε την οικονομία να καλπάζει και για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι πολύ fundamental οι λόγοι που θα γίνει αυτό το πράγμα και πιστεύουμε ότι θα είναι sustainable. Θα μου επιτρέψετε να πάω κατευθείαν στον κύριο Γιώργο Πολίτη από την Euroxx. Κύριε Αράπογλου, θα σας κρατήσω για το τέλος, γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι θέλουν να μιλήσουν για το θέμα που θα μιλήσετε, που φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι που σχετίζεται με την ενέργεια. Κύριε Πολίτη, η δική σας εικόνα και μέσω του χρηματιστηρίου, που είναι ένα πρόδρομο δείγμα του τι γίνεται, αλλά και μέσω των επενδυτών με τους οποίους μιλάτε, συμπίπτει με αυτό που ακούσατε? Ναι. Επειδή με καλύψαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι προαναλύσατες, εγώ θα σταθώ στο ότι το χρηματιστήριο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τα μελλοντικά κέρδη που θα υπάρχουν σε επιχειρήσεις και όλα αυτά το υπέδαφος που έχει προετοιμαστεί, και θα δώσω πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι έχει γίνει πολύ σκληρή δουλειά ώστε να αλλάξει η νοοτροπία. Η κυβέρνηση, θεωρώ, έχει δουλέψει με μεγάλη επιμέλεια, ώστε να δημιουργήσει αυτό το credibility, ώστε ο ξένος επενδυτής να έρθει στην Ελλάδα και να αισθάνεται πλέον ασφαλής. Δεν είναι μόνο το κέρδος, είναι και όλη η γραφειοκρατία ουσιαστικά που συνεπάγεται. Και βλέπουμε μια προσπάθεια ώστε οι ξένοι επενδυτές να αισθάνονται σε ίδιο playing field όπως είναι στο εξωτερικό, που μέχρι το πρότινος δεν υπήρχε. Βλέπουμε επίσης μια άνευ προηγούμενο ρευστότητα που υπάρχει διεθνώς. Και θα έλεγα πως το timing της ανάκαμψης της Ελλάδος αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε μια πολύ καλή θέση ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη ρευστότητα. Όλοι ψάχνουν αποδόσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Και βλέπουμε και τα χρηματιστήρια διεθνώς ότι αυτή η ρευστότητα ουσιαστικά διοχετεύεται προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ρευστότητα, αυτό που κάνει και η κυβέρνηση, αλλά αυτό που κάνει και ο κ. Σπυρόπουλος ερχόντας στην Ελλάδα, είναι να δημιουργήσει ουσιαστικά, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να έρθουν πραγματικές επενδύσεις εδώ πέρα, να αξιοποιήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, να αλλάξουμε ουσιαστικά το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Νομίζω είναι αρκετά σημαντικό. Να σας κάνω μια ερώτηση τεχνικής φύσης, που νομίζω όμως θα μας δώσει μια βάση συζήτησης για μετά. Πόσες φορές πλέον αποτιμώνται τα κέρδη της επιχείρησης για μια υποτιθέμενη πώληση και πόσο έχει αλλάξει αυτό σε σχέση με τρία χρόνια πριν? Αν συζητάγαμε πριν 5 χρόνια, έχουν αλλάξει αυτά. Οι οικονομικές θεωρίες ό,τι αφορά multiples και valuations, δεν μπορούμε να πάμε με κάτι που πλέον είναι ιστορικό. Έτσι, βλέπουμε τα κέρδη αποτιμούνται ανάλογα με την προσδοκία των επενδυτών και τα μελλοντικά κέρδη και ποιοι θα είναι οι καταλήτες να μπορούν να πουλήσουν. Γιατί αυτό ρωτώ, έχει αλλάξει η οπτική τους, δηλαδή βλέπουν μεγαλύτερα κέρδη πια? Έχουν αλλάξει. Νομίζω και οι επενδυτές, και το ξέρω και να μας το πει και καλύτερο ο κ. Σπυρόπουλος, που αντιπροσωπεύει αυτό τον γκάμα των επενδυτών εδώ πέρα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πιο ψηλά multiples, γιατί δεν βρίσκουν ουσιαστικά assets πλέον. Όλοι κυνηγάνε αποδόσεις. Δεν θέλω να μπω επιλεκτικά σε multiples, γιατί αυτό... Όχι, αλλά λέτε ότι έχει αυξηθεί, έχει αλλάξει. Ναι, διαφέρει επί κλάδος. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το RRF, που εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Η Ελλάδα, να κλείσουμε με αυτό. Ναι, η Ελλάδα άλλαξε τότε με το πακέτο Ντελόρ. Είδαμε τι συμβαίνει. Το RRF ή το Greece 2.0, πες το όπως θέλετε, είναι το Deloride on steroids, αναβολικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ελπίζω να μην διαχειριστούν οι κυβερνώντες. Ακριβώς αυτό το πιο κρίσιμο. Η διαχείριση των χρημάτων, τα 92 δισεκατομμύρια αυτά, είναι το πιο κρίσιμο ώστε πραγματικά να αλλάξει και να μπει σε στέρεες βάσεις η Ελλάδα. Και νομίζω όλοι οι ξένοι επενδυτές προσδοκούν ότι με βάση αυτό η εκμετάλλευση που θα γίνει και η χρηματοδότηση που θα γίνει πάνω σε αυτό θα έχει ένα εύλογο και επιφελής και τους άλλους. Απλώς για να δώσω πάσα και στον κύριο Ράπουλο, μην τρώω τον χρόνο. Εγώ αυτό που θα πω, αυτό που βλέπουμε και εμείς, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι επενδύσεων που πάνε σημαντικά προς την ενέργεια.
ειδικά πράσινη ενέργεια. Βλέπουμε πολλούς επενδυτές που είναι διαθετημένοι να βάλουν λεφτά σε πιο μικρά IRRs που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν. Έτσι. Αλλά αρκεί να είναι πράσινα και ενεργειακά. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν θα πάω στον κύριο Αραπόγλου, θα πάω στην κυρία Καρατζά και θα αφήσω, θα κάνετε λίγο υπομονή κυρία Αραπόγλου και κύριε Λαμπύρη, να τελειώσει και η κυρία Καρατζά και στη συνέχεια θα διαχειριστούμε το θέμα των ενεργειακών, φαντάζομαι, ως σύνολο. Κυρία Καρατζά, έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους. Είναι πραγματικά, το βλέπουμε και εμείς στη δουλειά μας, ότι η χώρα μπαίνει σε έναν ενάρετο κύκλο και βλέπουμε μια τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές τόσο των ομολόγων όσο και των μετοχών για ελληνικές μετοχές και ομόλογα. Όμως νομίζω ότι η χώρα θα πρέπει να πετύχει κάτι παραπάνω, όπως είπε και ο Υπουργός, να ενισχύσουμε τον τριτογενή τομέα και να έρθει ξανά η βιομηχανία στη χώρα. Για να δούμε τέτοιες απευθείας επενδύσεις και εξαγορές στη χώρα από τη δική μου την πλευρά, νομίζω ότι το σημαντικότερο που χρειάζονται οι επενδυτές είναι ασφάλεια δικαίου. Διότι όταν υπάρχει αβεβαιότητα, ο ξένος επενδυτής λαμβάνει υπόψη του στην εκτίμηση της απόφασής του το χειρότερο σενάριο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος, αλλά θα ήθελα να αναφέρω και 3 τομείς που νομίζω ότι αν γίνουν κάποια βήματα θα βοηθήσουν πολύ το να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια δικαίου. Ένα παράδειγμα προόδου είναι η αναμόρφωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όπου πλέον έχουμε την 5ετή παραγραφή, αλλά και την κατάργηση του εξολογιστικού προδιορισμού του φόρου, που έχουν μειώσει σημαντικά την αβεβαιότητα στο φορολογικό τομέα. Ένα παράδειγμα όμως το οποίο θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα είναι τα δικαιώματα σε ακίνητα. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει σε ένα ξένο επενδυτή ότι παρά τον έλεγχο τίτλου που έκαναν οι δικηγόροι του, το ακίνητο στο οποίο θα επενδύσει ή αγόρασε μπορεί να αποδειχθεί ότι ανήκει στο δημόσιο ή σε μοναστήρι, κατά τον οποίο δεν αντιτάσσεται χρησικτησία. Τα προβλήματα αυτά θα λυθούν με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, αλλά πέραν του χρόνου που παίρνει για την ολοκλήρωσή του, ο νομοθέτης συνεχώς παρατείνει την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να διεκδικήσει ακίνητα το δημόσιο, με αποτέλεσμα οι εγγραφές να μην καθίστονται σύντομα οριστικές. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι άδειες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι δεδαλώδεις διατάξεις, με πολύπλοκες, με πάρα πολλές αρμόδιες αρχές, διαφορετικές για κάθε άδεια, δημιουργούν τελικά μια αβεβαιότητα για να, αν η επιχείρηση έχει όλες τις απαραίτητες άδειες για να λειτουργήσει ή θα υποστεί πρόστιμα και κυρώσεις ακόμα και αναστολή της λειτουργίας. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Όχι, νομίζω, όσο ξέρω, θα μας πει και ο Υπουργός. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κανόνες γενικής παραγραφής για όλες τις διοικητικές παραβάσεις. Ένας επενδυτής που αγοράζει μια επιχείρηση μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο 15 χρόνια μετά, γιατί κάποια αρχή θα του το επιβάλλει για παλιές παραβάσεις. Κλείνοντας και για να μην τρώω πολύ χρόνο, πιστεύω ότι το δημόσιο συμφέρον θα εξασφαλιστεί καλύτερα με τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους επενδυτές, η χώρα μας να γίνει ελκυστική για επενδύσεις και ας χάσει το δημόσιο τη δυνατότητα να εισπράξει ένα πρόστιμο, να διεκδικήσει ένα κομμάτι γης ή να αφαιρέσει από μια αρχή την αρμοδιότητα και να την εισπράξει ενός τέλους για την έκδοση μιας άδειας. Φυσικά και κλείνοντας, η ασφάλεια δικαίου ενισχύεται και με την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, αλλά νομίζω ότι αυτό στο δημόσιο διάλογο έχει τεθεί και συζητηθεί και αναλωθεί πάρα πολύς χρόνος και δεν νομίζω ότι το σημερινό πάνελ είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Φαντάζομαι και αυτές οι συζητήσεις γίνονται διαρκώς. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καρατζά. Θα πάω στον κύριο Αράπογλου. Κύριε Λαμπύρη, θα έχετε την πλήρη εικόνα στο τέλος για να σχολιάσετε όλα αυτά που είπαν και να μας κάνετε έτσι μια σούμα στο τέλος για να ξεκινήσουμε και την κουβέντα. Κύριε Αράπογλου, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Κοπελούζου, τεράστιες επενδύσεις και από εσάς και μεγάλο ενδιαφέρον κατά κύριο λόγο για ενεργειακά από εσάς, τα οποία βρίσκονται και στο επίκεντρο. Παρακαλώ, έχετε 3 λεπτά. Το όνομα του ομίλου μας όντως είναι συνυφασμένο με τον τομέα της ενέργειας, αλλά νομίζω θα σας ξαφνιάσω, γιατί ήρθα να μιλήσω περισσότερο γενικότερα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Οφείλω να παρατηρήσω ότι επειδή έγινε αναφορά και από τον πρόεδρο του Ελληνογερμανικού και από τον κύριο Υπουργό και από εσάς για το ύψος ξένων επενδύσεων, η Fraport, που είναι συνεταιρός μας στα περιφερειακά αεροδρόμια, η επένδυση έχει φτάσει το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας το τίμημα και τις επενδύσεις που γίνανε για τον εξυγχρονισμό των αεροδρομίων. Νομίζω πολύ ψηλά νούμερα τα οποία έχουν καταβληθεί.
Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, θέλω να παρατηρήσω ότι η χώρα μας γενικά, δεν είναι καινούργιο αυτό, παραδοσιακά υστερεί στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Μπορεί να το δει κανείς πολύ εύκολα αυτό, άμα δει τους μέσους όρους. Ο μέσος όρος της δεκαετίας είναι στο 1,2% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι στο 3,9%. Εμείς τέτοια νούμερα δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ποτέ. Το υψηλότερο επίπεδο που φτάσαμε ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν το 2019, λίγο πριν έρθει η πανδημία, που πιάσαμε το 2,4%. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό που εμείς βιώνουμε και το μήνυμα που μας δίνουν και οι διεθνείς συνεταίροι μας, οι οποίοι είναι και πολλοί και μάλιστα από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, συνάδει εντελώς με τα ευρήματα των ειδικών, δηλαδή της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι τι λένε στην έκθεσή τους, ότι αυτό που ζητάνε οι ξένοι επενδυτές, και βέβαια και ο κύριος Σπυρόπουλος καθήλυνα αρμόδιος να μας το επιβεβαιώσει, είναι σταθερότητα στο πολιτικό, νομικό, ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον, ικανό ανθρώπινο δυναμικό, σωστές υποδομές και πρόσβαση σε τοπική χρηματοδότηση. Η Ελλάδα δεν σκοράρει πολύ καλά overall, είναι στο νούμερο 72, νομίζω, σε 190 χώρες. Είχε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση και με τα ρυθμιστικά. Ναι, είχε διάφορα θέματα, κυρίως με τα ρυθμιστικά και τα αδειοδοτικά, το πόσο χρόνο δηλαδή χρειάζεται να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία. Γίνονται όμως σημαντικά βήματα βελτίωσης. Έχουν γίνει βελτιώσεις και στο κομμάτι της προάσπισης του συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας, και στο φορολογικό, και στο κομμάτι ίδρυσης νέων επιχειρήσεων κλπ. Χρειάζεται να γίνουν και πολλά άλλα. Το τι πρέπει να γίνει, νομίζω, είναι λίγο πολύ απλώς σαν ιδέα. Δηλαδή, πρέπει να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε σαν χώρα πολιτικές που βελτιώνουν αυτούς τους παράγοντες που εκτιμάνε όλοι οι επενδυτές και ιδιαίτερα οι ξένοι επενδυτές, να επιδιώξουμε σταθερότητα, να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να επισπεύσουμε τις αδειοδοτήσεις, να επικεντρωθούμε σε τομείς που έχουν και ευρύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω πολύ καλά κάνουμε σαν χώρα και επικεντρωνόμαστε στις υποδομές. Και τέλος, να κάνουμε και σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες επενδυτές, ακόμα και αν δουν ένα προσωρινό θετικό μέτρο, αν βλέπουν ότι δεν γίνεται σωστή ορθολογική διαχείριση των πόρων, καταλαβαίνουν ότι στην πορεία, σε λίγα χρόνια, αυτά τα μέτρα μπορεί να αρθούν, γιατί έτσι θα επιβάλλει η δημοσιονομική κατάσταση. Οφείλω να τονίσω ότι είμαι προσωπικά και σαν όμιλος αισιόδοξη. Αισιόδοξη γιατί ενώ το 2020, λόγω της πανδημίας, φτάσαμε σε επίπεδα ΑΕΠ στα 165 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε να δούμε από το 2002, δηλαδή 18 χρόνια πίσω, και μάλιστα με μικρό μείγμα επενδύσεων, οι επενδύσεις στο σύνολο ήταν στο 11%, όταν προ 20 ετίας ήταν πολλαπλάσια, υπερδιπλάσια τα ποσοστά, είμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ θετική συγκυρία. Και βέβαια έχει να κάνει και με την πολιτική θέληση και βούληση. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει στραφεί στην πράσινη ανάπτυξη που συζητήθηκε, στην ψηφιακή μετάβαση, στην κοινωνική συνοχή, στις δεξιότητες, στο ανθρώπινο δυναμικό, βέβαια. Και έχει συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και πολύ σαφή στόχο να κινητοποιήσει και πρόσθετους πόρους. Νομίζω αυτό είναι το μυστικό. Να κινητοποιηθούν πρόσθετοι πόροι, οι οποίοι, αν κάποιος κάτσει και τα υπολογίσει όλα, Ταμείο Ανάκαμψης, συν πρόσθετοι πόροι, συν το ΕΣΠΑ, συν ακόμα και η κοινή αγροτική πολιτική, αθροίζουν νούμερα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι χρυσή ευκαιρία και χρέος μας, νομίζω, να τα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περισσότερο από το μισό του ΑΕΠ. Θα καταλήξω τον κύκλο αυτό της συζήτησης, αλλά θα σας πω με τον κύριο Λαμπίρη, αλλά θα σας πω τι θα ήθελα να κάνουμε αμέσως μετά. Έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος απαντάει πραγματικά στα πάντα και θα ήθελα να σας κάνω να κάνουμε μια πρόκληση. Σκεφτείτε ο καθένας από εσάς ένα θέμα το οποίο θεωρείτε ότι δεν έχει λυθεί και είμαι σίγουρος θα πάρετε την απάντησή σας. Πάμε όμως στον κύριο Λαμπίρη να μας συνοψίσει όλα αυτά, διότι και στα αεροδρόμια με τη Fraport μετέχει, και στα ενεργειακά μετέχει, και παρεπιπτόντως είναι και ο άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, ή τουλάχιστον το Ταμείο σίγουρα, θα αναλάβει στο επόμενο διάστημα, όπου υπάρχουν παθογένειες και καθυστερεί ο δημόσιος μηχανισμός, να έρχεται εναλλακτικά το ΤΑΙΠΕΔ και να το σαρώνει. Κύριε Λαμπίρη, έχετε 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω με ρωτήσετε πριν για την Αλεξανδρούπολη, οπότε θα πω ακριβώς αυτά που έλεγε ο κύριος Μπακατσέλος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Αμερικάνους και για την Αλεξανδρούπολη και για την Καβάλα. Η διαφορά είναι ότι πλέον έρχονται όχι μόνο Αμερικάνοι που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά και πραγματικά Αμερικάνοι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, οπότε έχει γίνει τρομερή αλλαγή. Αυτό έχει να κάνει όμως και με άλλες χώρες, δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι. Ενδεικτικά από πολλές γεωγραφίες. Ενδεικτικά, επίσης, θέλω να πω ότι η Γερμανία, σαν χώρα, ίσως είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής. Είπαμε για τη Fraport, μην ξεχνάμε τον ΟΤΕ και τις πιο πρόσφατες επενδύσεις, όπως είπαμε οι προηγούμενοι συνομιλητές. Θα σταθώ όμως επίσης ξανά στον κύριο Μπακατσέλο, γιατί είπε ότι η μεγάλη, όπως λένε οι Αμερικάνοι, είναι to fuel the economy, να δώσουμε το καύσιμο. Και εδώ, νομίζω, με το RRF μας δίνεται μια ιστορική, μοναδική ευκαιρία για δομικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ο κύριος Πολίτης είπε ότι είναι το
το πακέτο Delorean Steroids. Για μένα όμως, αυτός ο δομικός μετασχηματισμός πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της οικικής οικονομίας και της αεφορίας, τη ψηφιοποίηση της χώρας, τη στήριξη των υφιστάμενων, αλλά και την ανάπτυξη νέων παραγωγικών κλάδων. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να στηριχτούν και να εξυγχρονιστούν οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας όπως ο τουρισμός, αλλά και να επενδύσουμε σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας όπως ενδεικτικά παραγωγής επεξεργαστών, τεχνητής νοημοσύνης, αμυντικής βιομηχανίας. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην έρευνα στο τομέα της αεροπορίας, με σκοπό όμως να συνδυαστεί με τη βιομηχανία. Και επίσης να βοηθήσουμε μέσω της τεχνολογίας την ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα των μεταφορών. Πολύ σημαντικό και αυτό για μένα. Πάντως, πρέπει να πω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι ήδη η χώρα προσανατολίζεται σε αυτούς τους άξονες, ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτές τις ποιοτικές μακροχρόνιες επενδύσεις και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα σταθώ όμως λίγο στη λέξη ανταγωνιστική, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συνήθως, όταν μιλάμε για αυτή τη λέξη, επικεντρωνόμαστε σε δάσεις και πρωτοβουλίες, προγράμματα και άλλα. Όμως, για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί, πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά από νοοτροπίες του παρελθόντος και να αγκαλιάσουμε την αλλαγή. Ο Λου Χόλτς, ένας προπονητής του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, είπε: «Οι ικανότητες είναι αυτό που είσαι ικανός να κάνεις. Τα κίνητρα καθορίζουν αυτό που κάνεις. Και η νοοτροπία καθορίζει πόσο καλά το κάνεις». Νομίζω έρχομαι στα λόγια του υπουργού μας, ο οποίος είπε ότι πρέπει έχουμε πάει ένα βήμα μπροστά τα τελευταία χρόνια. Αρκετοί άλλοι συνομιλητές είπαν επίσης ότι έχει αλλάξει η χώρα και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και το βλέπω, για να γυρίσω και στο κομμάτι σας που με ρωτήσατε για το τι γίνεται με τις επενδύσεις γενικότερα, σε όλο το χαρτοφυλάκιο του ΑΕΠΕΔ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βλέπω και στα κομμάτια του real estate, το βλέπω και στο flagship των γουρνών, στο κομμάτι του real estate, το βλέπω και στις ενεργειακές επενδύσεις, όπου το ενδιαφέρον είναι από πολύ ποιοτικούς επενδυτές. Κλείνοντας, σχετικά με την καινούρια πιθανή δραστηριότητα του ΤΑΙΠΕΔ, είναι ακόμα πρόημο να σας πω παραπάνω, όμως θα καλούμαστε να βοηθήσουμε, όπως θα μας υποδείξει η ελληνική κυβέρνηση, να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη και την προορίμαση κάποιων πιθανών έργων. Υπουργέ, πριν περάσω στους συνομιλητές μας, που φαντάζομαι ότι όλο και κάτι θα έχουν να προτείνουν ή να ρωτήσουν, έχουμε ένα ερώτημα το οποίο μου έχει προκύψει, επειδή μιλώντας διαρκώς με ξένους επενδυτές, μου αναφέρουν ως βασικό πρόβλημα ένα. Δεν τους αφορά τόσο πολύ ούτε η φορολογία, ούτε το ρυθμιστικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό πρόβλημα, και θέλω να μου πείτε αν το αντιμετωπίζετε κι εσείς, είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν αν επενδύοντας εδώ θα βρεθεί ένας δήμαρχος Ελευσίνας, ένας Άδωνης Γεωργιάδης από την Ανάποδη, ο οποίος θα τους πει όχι. Θα βγάλω το λαό στους δρόμους, θα αλυσοδεθούμε πάνω στο αρχαίγωνο δάσος του ελληνικού και δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις την επένδυση. Και αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Το έχετε υπόψη σας, θα κάνετε κάτι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι χθες ήταν παρόν και ο κ. Μπακατσέλος, μπορείτε βεβαίως, και ο κ. Μαρακούς. Είχαμε μία συζήτηση που κράτησε πάνω από 2,5 ώρες μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Digital Reform, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και παρουσιάσαμε και το τι έχει γίνει αυτό το 1,5 χρόνο. Σε ένα διακυβερνητικό σχέδιο, στο οποίο προήλθαμε εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης μαζί με τη Γενική Γραμματεία του κ. Πρωθυπουργού, να πω ότι η Ελλάδα είναι στη θέση 79. Τώρα δεν βγαίνει νέο ranking για κάποιους εσωτερικούς λόγους Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά έχουμε ανέβει ήδη πάρα πολλές θέσεις από το 79. Και αυτό είπε και χθες η Παγκόσμια Τράπεζα, έχει αναγνωρίσει την πολύ μεγάλη πρόοδο της χώρας. Δεν σας κρύβω ότι η φιλοδοξία μας είναι τα επόμενα 2 χρόνια να πλησιάσουμε τη θέση 30. Και έχουμε εντοπίσει όλα τα σημεία που δημιουργούσαν προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και δουλεύουμε ήδη πάρα πολύ συγκεκριμένα στο καθένα από αυτά. Και οι παριστάμενοι χθες, για να μην κάνουμε ζήτηση 2,5 ώρων, μπορούν να σας βεβαιώσουν και την πρόοδο και το τι είπαν οι ξένοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά οι ειδικοί. Στο κομμάτι της συζήτησης αυτής, λοιπόν, το κομμάτι της δικαιοσύνης ήταν το κυρίαρχο. Όχι απλώς μας έχει απασχολήσει, λοιπόν, από τόση την ερώτησή σας, αλλά έχουμε φτιάξει ένα ειδικό σχέδιο δράσης με σκοπό την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για ζητήματα που αφορούν σε επιχειρήσεις. 26 μείον θα παρουσιαστεί ξεχωριστά με την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολλά χρήματα, ώστε στα επόμενα 2 χρόνια του πολύ το περιβάλλον στην απονομή δικαιοσύνης για κάποια επιχειρήματα είναι τελείως διαφορετικό. Όταν λέω τελείως, εντελώς. Υπάρχουν εργαλεία που θα οδηγήσουν, παραδείγματος χάρη, στην εκαθάριση των πολλών αστικών υποθέσεων που καθυστερούν τα δικαστήρια, ψηφιοποίηση, δυνατότητα να κάνεις όλα ηλεκτρονικά και ούτω καθεξής, διαμεσολάβηση, τα οποία θα οδηγήσουν σε μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Άρα και μας απασχολεί αυτό που είπατε, το οποίο είναι αληθές, και δουλεύουμε για να το λύσουμε. Δεν μπορεί να λυθεί σε 24 ώρες.
Είμαστε όμως σε μια πολύ επαγγελματική διαδικασία για να το λύσουμε. Και να πω εδώ μια και ακούστηκε, η Fraport, πάλι ένα παράδειγμα του πώς άλλαξε η Ελλάδα, όταν εμείς πρωτοεισηγηθήκαμε ως κυβέρνηση Σαμαρά την υπόθεση της Fraport, εδώ πέρα έγινε επανάσταση. Τελικά σήμερα όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της Fraport σε καταπληκτικά αεροδρόμια. Στις 19 του μηνός Μαΐου θέλαμε με τον κ. Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσουμε, να εγκαινιάσει ο κ. Πρωθυπουργός το νέο αεροδρόμιο της Fraport εκεί, το οποίο είναι πραγματικό κόσμημα. Και η κοινή γνώμη που ήταν εξαιρετικά αρνητική σε αυτήν την επένδυση πριν από 8 χρόνια, σήμερα είναι εξαιρετικά θετική. Είναι ένα παράδειγμα της νέας Ελλάδας, την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Μπακατσέλο. Τι είναι αυτό το οποίο θα θέλατε να δείτε να λύνετε γρήγορα, προκειμένου και την επένδυση που ήδη συζητήσαμε, αλλά και την υπόλοιπη δραστηριότητά σας να τη διευκολύνει ώστε να αναπτυχθεί? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάποια ερώτηση να κάνω. Όχι απαραίτητα ερώτηση. Έχω όμως μια παρατήρηση να κάνω που δεν αφορά στην επένδυση συγκεκριμένη. Υπάρχουν ορισμένα ορόσημα, κάποιοι στόχοι, τους οποίους πρέπει να πιάσουμε για να ξεκλειδώσουμε τις επενδύσεις για την Ελλάδα. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα ήταν για πάρα πολλά χρόνια στη λίστα 301 του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Βγήκε από τη λίστα 301 πέρσι. Αποτέλεσμα, είναι η λίστα για τα IPR. Βέβαια. Αποτέλεσμα, η επένδυση της Microsoft. Όσο η Ελλάδα ήταν στην λίστα 301, ήταν αδύνατον κάποια επιχείρηση του μεγέθους της Microsoft να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Το παράλογο ήταν ότι το έκανε και το ελληνικό δημόσιο. Ήρθε ο Πιερακάκης για να το σταματήσει αυτό. Έπαιρνε και το ελληνικό δημόσιο παράνομο λογισμικό, αν το ήταν μια διαπραγμάτευση που κάναμε με το Υπουργείο Ανάπτυξη, τον κύριο Πιερακάκη, με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, σχεδόν άμα τη αναλύσει των καθηκόντων μας. Και βγήκαμε από την λίστα τον Οκτώβριο του 2019. Και επιβεβαιώθηκε φέτος ότι συνεχίζουμε να είμαστε εκτός. Ναι, πλέον είμαστε έξω και όπως ξέρετε, είχαμε υπογράψει με τον κύριο Πομπέο τη σχετική συμφωνία στη Θεσσαλονίκη, σαν και εσείς παρόν κύριε Πρόεδρε, η οποία ήδη αποδίδει καρπούζι. Δεν είναι μόνο η Microsoft που ήρθε. Ήρθε και η Digital Reality, η οποία ανακοίνωσε επένδυση 400 εκατομμύρια πάλι στην Ελλάδα. Και η Pfizer. Το μικρόφωνο σας. Είχε έρθει, είχε η ιστορία της Pfizer, την έλεγα προθέσει εδώ, ήταν και εδώ η Pfizer. Κλείστηκε στο γραφείο μου η αρχική συμφωνία τον Αύγουστο του 19, ανακοινώθηκε τον Πρωθυπουργό Σεπτέμβριο του 19 στη ΔΕΘ και πρέπει να σου πω ότι όχι απλώς πηγαίνει καλά. Κανονικά την άλλη εβδομάδα θα επισκεφτώ και το χώρο που πρόκειται να συνεργαστεί. Αλλά ενώ ξεκίνησε με την συμφωνία μας να κάνει 200 προσλήψεις μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη, τελικώς μας ανακοίνωσαν πέρσι το καλοκαίρι, ένα χρόνο μετά, θα κάνουν 500 προσλήψεις μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Καθώς στα interviews που κάνανε, βρήκαν πολύ περισσότερους και πολύ καλύτερους από ό,τι αρχικά αναμένανε και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές από ό,τι κατάλαβα. Σχέση με το τι πληρώνω σε άλλες χώρες. Να σας πω λοιπόν για να χαρείτε ότι σήμερα το πρωί μου με ενημέρωσαν από την Deloitte, της οποίας το κέντρο επισκεφτήκατε στη Θεσσαλονίκη, ότι αποφασίσαν να διπλασιάσουν τον αριθμό των μηχανικών που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε και τον κύριο Μαραγκό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο ήδη έχει επισημανθεί, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, θα έλεγα, στο νομοσχέδιο το οποίο θα αφορά τα κίνητρα για συγχωνεύσεις εξαγορές. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε ένα ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων, λίγων μικρών και ελάχιστων μεσαίων. Το οποίο είναι, λέμε συνεχώς, ότι είναι η σποδική στήλη, η βραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εγώ θα έλεγα είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία για να το κάνουμε βραχοκοκαλιά. Δεν είναι. Η Γερμανία στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι αναλογίες τελείως διαφορετικές. Στην Ελλάδα το 90% συν είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 με 2 άτομα. Άρα εδώ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η κυβέρνηση δίνει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, έμφαση. Αλλά τα κίνητρα τα οποία θα δοθούν πρέπει να είναι πραγματικά κίνητρα τα οποία και οι ξένοι επενδυτές, γιατί εμείς στοχεύουμε μόνο σε εμβληματικές πολύ μεγάλες επενδύσεις. Τις χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε, η επιτυχία της γερμανικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε τις μεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας να έρθουν και οι ίδιες εδώ, να εξαγοράσουν, να συγχωνευτούν, να δώσουν know-how σε ελληνικές επιχειρήσεις και να μπουν μέσα στη διαδικασία του supply chain. Και γιατί αναφέρω supply chain? Τώρα με την πανδημία δημιουργήθηκε ένα τελείως καινούριο περιβάλλον όπου πάνω από το 60% των γερμανικών μεγάλων επιχειρήσεων αναθεωρεί τους προμηθευτές τους. Γιατί δεν θέλουν πλέον να είναι εξαρτώμενοι από την Ασία και να βιώσουν, ακριβώς, και να βιώσουν αυτά τα οποία βίωσαν και βιώνουν ακόμη, να στερούνται
βασικών προϊόντων και πρώτων υλών και να μην μπορούν να έχουν παραγωγή. Άρα πλέον κάνουν refocus στην Ευρώπη. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και σε αυτό το supply chain εμπλέκονται όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, πάρα πολλές μεσαίες επιχειρήσεις. Να αξιοποιήσουμε εμείς σαν Ελλάδα, να δώσουμε αυτή την ευκαιρία να μπούμε στο supply chain πλέον και των γερμανικών και όχι μόνο γερμανικών, πολλών ευρωπαϊκών πλέον μεγάλων επιχειρήσεων και να μπούμε πλέον και να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο τη μεταποίηση και το know-how Μάλιστα. το οποίο θα έρθει. Κύριε Σπυρόπουλε, πέραν της πρόκλησης την οποία σας έχω βάλει όλους, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, μας αφήσατε λίγο και με την όρεξη ανοιχτή προηγουμένως. Είπατε ότι κοιτάτε και άλλους κλάδους. Αν θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Όπως είπα, είμαστε επενδυτές generalists, γενικοί. Όταν κάναμε την πρώτη επένδυση στα ελληνικά ξενοδοχεία, τα resorts, ήταν η πρώτη επένδυση αυτού του είδους που είχαμε κάνει σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα κάναμε μια επένδυση στον κλάδο των νοσοκομείων. Αντίστοιχα ήταν και αυτή η πρώτη αυτού του είδους, αν και έχουμε κάνει στον κλάδο της υγείας αρκετές. Άρα σίγουρα δεν μας φοβίζει να ξεκινήσουμε από νέους κλάδους από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα μάλιστα έχουμε ξεκινήσει γνωρίζοντας ένα management team τριών ανθρώπων και φτιάξαμε από κάποια συνάντηση το νούμερο δύο παίκτη σε μίσθωση ελικοφόρων αεροπλάνων σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κέντρο το Δουβλίνο. Άρα λοιπόν έχουμε όρεξη να δούμε καινούργιες επενδύσεις, καινούργια πράγματα και φιλόδοξους managers, τους οποίους εμείς με την τεχνογνωσία μας και τα κεφάλαιά μας θέλουμε να στηρίξουμε. Όσον αφορά για ερωτήσεις, καλύφθηκα. Ήθελα να ρωτήσω για το δίκτυο ευκολίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον οποίο κάλυψε ήδη ο κύριος Γεωργιάδης, και απλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να προσθέσω ότι πέρα από το γεγονός ότι πιστεύω ότι ως Έλληνας θα ήταν πολύ καλό για την Ελλάδα να βιομηχανιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο να μεγαλώσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την πλευρά του επενδυτή θεωρώ ότι θα ανοίξει μια αγορά που αυτή τη στιγμή είναι κλειστή για τις επενδυτές γιατί είναι πρακτικά πολύ μικρές και είναι πολύ πολύ έξω από το ραντάρ που μπορούμε να επενδύσουμε. Άρα αυτό πιστεύω ότι εν τέλει θα είναι και ένας πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και άμεσων ξένων επενδύσεων για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αχιλλεούδη. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Συγγνώμη. Για να εστιάσω σε ένα-δύο μέρη που βασικά βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα με ξένους επενδυτές. Ξέρω ότι έχει συζητηθεί ήδη. Βλέπω την κυβέρνηση που βασικά προχωράει με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης βλέπει τον επενδυτή στα μάτια και του λέει θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά με αυτή την επένδυση και θα κάνω ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω για να την κάνεις. Όχι, ξέρεις, το τι ακούγαμε πριν. Όμως, όταν έρθει αυτός ο επενδυτής, κάνει αυτή την επένδυση, το τι βρίσκει στους δήμους, στις τοπικές κυβερνήσεις, είναι μόνο εμπόδια και καθυστερήσεις. Το νομικό πλαίσιο δεν το προστατεύει απόλυτα. Βασικά, εκεί κολλάνε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι απάντησε βέβαια ήδη. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό λέω ότι έχει συζητηθεί. Απλώς... Και εκεί κάποια παρέμβαση κάνουμε, τα αφήνουμε και θετικά. Φυσικά. Έχει γίνει και πολλές φορές. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις. Ακριβώς. Απλώς σε ένα κράτος το οποίο ξέρεις, πρέπει να λειτουργεί κανονικά, δεν πρέπει ο κύριος Υπουργός ή ο κύριος Πρωθυπουργός να επεμβαίνει για είναι να είναι προφανές, κάτι. Αλλά είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο προφανώς. Νομίζω δεν λέω κάτι που δεν έχει συζητηθεί ήδη. Απλώς ήθελα να κάνω emphasize αυτό το συγκεκριμένο πόδι. Έχετε δίκιο. Κύριε Αράπογλου. Εγώ νομίζω εμέσως ρώτησα και έλαβα πολύ σαφή απάντηση. Ο κύριος Υπουργός μου είπε ότι έχουν ήδη γίνει τα βήματα, έχει ήδη γίνει η αξιολόγηση και θα ανακοινωθεί και η βελτίωση της χώρας στο γενικότερο πίνακα των χωρών. Και μάλιστα υπάρχει και σαφής στόχος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς στόχοι για τη θέση νούμερο 30, δηλαδή τρομακτική βελτίωση. Εμείς από την πλευρά μας να πούμε ότι, όπως ανέφερε και ο κύριος Σπυρόπουλος, επενδύσαμε στα δύσκολα, επενδύουμε τώρα και όσο τα πράγματα βελτιώνονται και οι προϋποθέσεις για καλές επενδύσεις βελτιώνονται, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και με μεγαλύτερο ρυθμό. Μάλιστα. Θέλω να πάω σε εσάς, κύριε Πολίτη, και μετά θα πάω στους καλεσμένους μας που είναι από τα γραφεία τους, για να διευκολύνω λίγο για τη συζήτηση. Παρακαλώ. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Μαραγκός. Θα έρθουν γερμανικές επιχειρήσεις, αμερικάνικες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά για να εξαγοράσουν ελληνικές ή να συνεργαστούν με ελληνικές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί μια άνευ προηγούμενη κρίση σε αυτή τη χώρα δεκαετές
το οποίο έδωσε τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις που επιβιώσανε έτσι να κάνουν ένα αρκετά σημαντικό balance sheet restructuring. Άρα θα έρθουν να βρουν επιχειρήσεις που είναι σε πολύ καλή κατάσταση πριν το COVID. Μπορώ να πω και σε καλύτερη κατάσταση από πολλές ομογενείς επιχειρήσεις και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό και ευρύτερα. Το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και το απάντησε ο κύριος Υπουργός σε ένα μεγάλο βαθμό, ώστε είτε δημόσιες υπηρεσίες λέγονται ή κρατικές επιχειρήσεις έτσι, που πρέπει να συμβληθούν αυτές οι εταιρείες να μπορούν να προχωρήσουν αυτές τις επενδύσεις. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κυρία Καρατζά. Εγώ να πω πάλι κάτι για το που αφορά το δικό μου το τομέα. Ένα πράγμα που σταματάει πολύ τα μεγάλα έργα είναι οι αιτήσεις ακυρότητας και τα ασφαλιστικά μέτρα για τους περιβαλλοντικούς όρους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το βλέπουμε πολύ συχνά. Θα πρότεινα δύο πράγματα. Η προθεσμία να ξεκινάει αυστηρά από τη δημοσίευση και όχι από τη γνώση, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ότι 60 μέρες μετά δεν θα υπάρχει καμία άλλη προσβολή. Και ένα άλλο είναι να μην μπορεί να προσβληθεί παρεπιπτόντως με οποιαδήποτε μεταγενέστερη πράξη. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούν πλέον να προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια για τα περιβαλλοντικά μέτρα που όπως ξέρετε έχουν σταματήσει πάρα πολλά μεγάλα έργα. Και αν χάσεις μια προθεσμία ή αν δεν πας στο ΣΤΕ, να μην μπορείς να επαναξιολογήσεις αυτή την απόφαση μέσω ενός πρωτοδίκου. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν από τους παρευρισκόμενους στο πάνελ ότι οι αναστολές που γίνονται για περιβαλλοντικούς όρους και άλλους όρους έχουν σταματήσει και έχουν καθυστερήσει πάρα πολλά μεγάλα έργα και μια τέτοια αλλαγή στη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη θα επιταχύνει πάρα πολύ τα πράγματα και θα δημιουργήσει και αυτό που είπαμε, ασφάλεια δικαίου. Βλέπω ότι η δικαιοσύνη παίζει γενικώς. Κύριε Λαμπύρη, θα ήταν άδικο να ζητήσω από εσάς να ρωτήσετε ή να ετηθείτε κάτι από τον Υπουργό. Όμως μπορείτε να μας μεταφέρετε σίγουρα την εμπειρία σας για το τι είναι αυτό που οι επενδυτές σε αυτή τη φάση σας ζητούν περισσότερο. Νομίζω ότι cutting the red tape και όπως είπε και η κυρία Καρατζά, ασφάλεια δικαίου είναι σίγουρα κάτι που πάντα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά. Τώρα όμως πρέπει να πω ότι έχουν αρχίσει και επικεντρώνονται πάρα πολύ στο κομμάτι της αεφορίας. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε γενικότερα, νομίζω οι εταιρείες το έχουν πιάσει αυτό, αλλά πλέον και σαν κοινωνία, είναι κάθε επένδυση που γίνεται, πώς διευκολύνουμε να γίνεται πιο αεροφόρος και να ακολουθεί και την κυκλική οικονομία. Δηλαδή, εμείς στο ΤΑΙΠΕΔ έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο, το οποίο ουσιαστικά ESG rating του λέγεται, το κάναμε την EBRD και την Global Sustain, μετράει πόσο αεροφόρος είναι κάποια επένδυση, κάποια εταιρεία. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν. Να βάλουμε μέσα και στον τρόπο με τον οποίο ζητάμε να γίνονται οι επένδυσεις, να γίνονται με τον πιο αεροφόρο τρόπο δυνατό. Να σας δώσω να καταλάβετε ένα απλό παράδειγμα για να είμαι κατανοητός. Ας πούμε ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα κτίριο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τα στάνταρ, φαντάζομαι, τούβλα, θα υπάρχουν και αυτά τα οποία είναι πιο κοντά στην κυκλική οικονομία. Οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε στους διαγωνισμούς γενικότερα, και δεν λέω μόνο για το ΤΑΙΠΕΔ, προδιαγραφές οι οποίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι δεν σας κρύβω ότι το μέλλον είναι μόνο βιώσιμο άμα έχουμε τα κομμάτια της αεφορίας και της κοινωνίας. Οπότε για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπω από τους επενδυτές, πάρα πολλοί από τους επενδυτές τους ξένους, αλλά νομίζω και οι ελληνικές εταιρείες έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν και κάνουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω και σε εσάς, Υπουργέ, το χρόνο μέχρι να τελειώσουμε, να κάνετε μια σύνοψη όσων ακούσατε και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Καταρχάς, θα επιστώσετε μια αδυναμία των παραδοσκομένων να μου καταθέσουν ερωτήσεις. Κυρίως με βρίσκουν όποτε θέλουν και μου κάνουν ερωτήσεις κατευθείαν άμεσα και λύνουμε τα προβλήματα όσο γρηγορότερα γίνεται. Αλλά θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Αχιλλεούδη. Το κράτος που ονειρευόμαστε να φτιάξουμε δεν θα χρειάζεται καθόλου τη δική μου παρουσία οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχου. Θα δουλεύει αυτόματα ως ένα οργανωμένο σύνολο. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως, καλό είναι οι επενδυτές να γνωρίζουν ότι αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα θα βρουν πρόθυμους ανθρώπους να τους λύσουν γρήγορα το πρόβλημα με διαφάνεια και με αποτελεσματικότητα στο μέτρο του εφικτού. Το ξαναλέω, το μήνυμα είναι σεβόμαστε και τα χρήματα και το χρόνο των άλλων ανθρώπων και δεν θέλουμε να τους κάνουμε να χάνουν χρόνο και χρήμα χωρίς λόγο. Προτιμούμε να το σπαταλούν δημιουργικά για να κάνουν ωραία έργα στην πατρίδα μας. Τώρα, όσον αφορά την κουβέντα περί των επιχειρήσεων και του μεγέθους, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαραγκή, τι συμβαίνει.
Η έννοια της μικρομεσαίας επιχείρησης στη Γερμανία και στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική. Η μικρομεσαία επιχείρηση στη Γερμανία είναι έως 50 εργαζόμενοι και έως 250 εργαζόμενοι και έως 50 εκατομμύρια τζίρος. Αυτή είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση στη Γερμανία. Στην Ελλάδα αυτή είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Όταν μιλάμε στην Ελλάδα για μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μιλάμε για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και αυτές είναι η μεγάλη μερίδα της ελληνικής οικονομίας, της τάξης του 90%. Άρα είναι ασφαλές το συμπέρασμα ότι με τέτοιου τόσο μικρού μεγέθους επιχειρήσεις δεν μπορεί να πας πολύ μακριά. Διότι τόσο μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόοδο στον τραπεζικό δανεισμό, δεν μπορούν να φτιάξουν ένα κρίσιμο μέγεθος για να μπορούν να κάνουν εξαγωγές, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ομοειδείς επιχειρήσεις που είναι πολύ μεγάλες από άλλες χώρες κ.ο.κ. Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε βάλει πράγματι ένα μεγάλο ποσό για να εξασφαλίσουμε κίνητρα για τη συγχώνευση αυτών των επιχειρήσεων, γιατί είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να μεταμορφωθούν σε μικρομεσαίες τύπου Γερμανίας, να αποκτήσουν δηλαδή όγκο που θα επιτρέψει και τις εξαγορές και τις επενδύσεις από άλλες χώρες και την έξοδό τους στις διεθνείς αγορές. Και να πω και ένα τελευταίο, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης που μόλις ανέφερα. Οι επιδόσεις μας στην απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ, κάτι για το οποίο είμαι εξαιρετικά υπερήφανος, η Ελλάδα όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στη θέση 22 στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, σήμερα είναι στη θέση 3. Στα δύο από τα τρία ταμεία είμαστε στην πρώτη θέση, μόνο στο ένα ακόμα είμαστε στην ενάτη θέση. Και η ταχύτητά μας είναι η μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα στην έκθεση των Standards & Poor's η ταχύτητα απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων του τρέχοντος ΕΣΠΑ να τους προκαλεί την βεβαιότητα ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του επόμενου ΕΣΠΑ. Άρα όλα αυτά μαζί μας δίνουν μια μεγάλη ευκαιρία. Λυπάμαι που σας διακόπτω έτσι, αλλά η ροή είναι αμήλικτη και δεν θα ήταν καλό να μας κόψουν στον αέρα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια παραγωγική συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι όποιος την παρακολούθησε φεύγει λίγο πιο αισιόδοξος, εάν δεν ήταν ήδη προηγουμένως από αυτά που έχει δει. Ευχαριστώ τον Υπουργό, αλλά ευχαριστώ και όλους εσάς. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.